Επιπλέον μετοχοποίηση κατά 17% της ΔΕΗ και ουσιαστικά απώλεια του δημοσίου ελέγχου στην επιχείρηση. Επί του θέματος της ΔΕΗ, θεωρώ ότι ο εμπορικός κόσμος είναι ανάστατος. Βέβαια, είμαστε καιρό σε αυτή την κατάσταση. Περιμέναμε να δούμε κάποια βελτίωση στις σχέσεις της ΔΕΗ με την τοπική κοινωνία, να μην πουληθεί η ΔΕΗ, έστω με τον τρόπο που πάει να πουληθεί. Και έχουμε προβλήματα πολλά με την έννοια ότι συρρυκνώνεται το εισόδημα. Πολλοί άνθρωποι βγαίνουν στη σύνταξη και όπως καταλαβαίνετε για τον εμπορικό κόσμο της πόλης θα είναι μια πολύ δύσκολη περίοδο, η περίοδο που θα ξεκινήσει τα επόμενα χρόνια. Ουσιαστικά μειώνονται οι θέσεις εργασίας και άρα θα χαθεί εδώ ο τζίρος της περιοχής. Εννοείται ότι μειώνονται οι θέσεις εργασίας, αλλά και οι θέσεις εργασίας που θα επαναπροσληφθούν άτομα δεν θα έχουν τους μισθούς ανάλογα με αυτούς που είχαν τα παλιά, που είχαν οι εργαζόμενοι της ΔΕΗ. Οπότε καταλαβαίνετε, η περιοχή της Εορδαίας και γενικότερα της Δυτικής Μακεδονίας μπαίνει σε μια νέα οικονομική κατάσταση, την οποία πρέπει να λάβουμε κι εμείς υπόψη μας σοβαρά από εδώ και πέρα, αν θέλουμε να συνεχίσουμε να επενδύουμε σε αυτήν εδώ την περιοχή. Βέβαια, θα πρέπει κι εμείς με κάποιον τρόπο να αντιδράσουμε. Θα προσπαθήσω να δω τρόπους πώς μπορούμε να αντιδράσουμε, αλλά πάλι θεωρώ ότι το θέμα είναι τελειωμένο. Φαίνεται μια κινητοποίηση, μια κινητικότητα από πλευράς εργαζόμενων και ενδεχομένως και από την τοπική αυτοδιοίκηση. Θα συνταχθεί και ο Εμπορικός Σύλλογος. Εννοείται ότι θα συνταχθεί ο Εμπορικός Σύλλογος. Εμείς ήμασταν πάντα με τους εργαζόμενους στη ΔΕΗ. Ήμασταν πάντα ικανοποιημένοι που άφηναν τα λεφτά τους εδώ στα εμπορικά καταστήματα της πόλης της Πλεμαίδος και φυσικά θα είμαστε μαζί τους σε κάθε κινητοποίησή τους. ΔΕΗ, περαιτέρω ιδιωτικοποίηση. Κατά 17% βγαίνει μέσω του χρηματιστηρίου σε πώληση. Εξαιρώντας όμως τη συμμετοχή του δημοσίου. Τη συμμετοχή του δημοσίου. Αυτό ήταν για μας σοκαριστικό, γι' αυτό και βγάλαμε σαν παράταξη δημοτική μια ανακοίνωση όπου χαρακτηρίζουμε έτσι κατά κάποιο τρόπο κόλπο γκρόσο αυτό. Γιατί θεωρούμε ότι στην ουσία η ΔΕΗ δίνεται στους ιδιώτες χωρίς να το πολυκαταλάβουν πολύ. Αφού λοιπόν δεν έχει το δημόσιο δικαίωμα να πάρει μετοχές, σημαίνει ότι οι μετοχές του πέφτουν στο 34%, άρα πάβει να έχει τον έλεγχο των κινήσεων της ΔΕΗ. Και σε μια εποχή που εμείς λόγω πάμε για πολυκινητοποίηση και θεωρούσαμε ότι η ΔΕΗ είναι ας πω ένας μεγάλος παίκτης σε αυτό το πρόγραμμα πολυκινητοποίησης, τελικά αισθανόμαστε κάπως σαν να μας κοροϊδεύουν κάποιοι όταν μας λένε θα κάνουμε πρόγραμμα, θα κάνουμε σχέδιο, ακόμη και κατόπιν εορτής, γιατί το σχέδιο έπρεπε να γίνει πριν πάρθει η απόφαση να κλείσει η ΔΕΗ ή να γίνει ό,τι γίνει. Τελικά βλέπουμε ότι το δημόσιο δεν θα είναι μέσα σε αυτό και δεν μπορούμε να φανταστούμε τους ιδιώτες να σκέφτονται το κοινωνικό τιμολόγιο, δηλαδή να σκέφτονται τους φτωχούς συνανθρώπους μας, να σκέφτονται διάφορες ειδικές περιπτώσεις ή να σκέφτονται ακόμη το πώς θα πάμε το ρεύμα στα νησιά. Γιατί δεν ξέρετε, είχε ένα πρόγραμμα όπου ήθελε να ποντίσει καλώδια μέσα στο πέλαγος για να πάει το ρεύμα στα νησιά, να πάψουμε να έχουμε με μαζούτ εργοστάσια παραγωγής ρεύματος στα νησιά, τα οποία και επιβαρύνουν το περιβάλλον, αλλά και επιβαρύνουν και την τσέπη όλων μας, γιατί όταν ξόδευε η ΔΕΗ ως δημόσιος οργανισμός, ξοδεύαμε όλοι στην ουσία, είχαμε όλη επίπτωση. Τώρα βλέπουμε ότι θα περάσει στους ιδιώτες, θα περάσει σε αέριο, γιατί το έχει εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός προχθές κιόλας, είπε το 25 μάλλον θα γίνει η αλλαγή της Πλεμαίδας 5. Δηλαδή τα πράγματα φαίνονται όχι μόνο δυσίωνα, δηλαδή το να περάσει σε αέριο που βλέπετε στην Αγγλία ότι έχουν κλείσει 9 εταιρείες αερίου, διότι το αέριο ανέβηκε πάρα πολύ ψηλά και η τιμή του θα επηρεάζει αφού θα στηριζόμαστε στο αέριο ως μονάδα, ας πούμε, ως βάση, γιατί θα έχουμε τα εργοστάσια τα λιγνητικά. Τελικά η τιμή του ρεύματος για τον κόσμο θα ανεβεί σε πάρα πολύ ψηλά επίπεδα. Χρειάζονται πρωτοβουλίες, αντίδρασης από την αυτοδιοίκηση. Οι εργαζόμενοι ήδη δρομολογούν. Εμείς σαν παράταξη κάναμε μια έκκληση να βγούμε όλοι μαζί της αυτοδιοίκησης, γιατί σε αυτό το θέμα δεν έχουμε να χωρίσουμε κάτι και ούτε είναι κομματικό το θέμα, ούτε είναι ένα θέμα που επηρεάζει τη ζωή όλων των Ελλήνων. Νομίζω είναι πανελλήνιο το θέμα. Άρα λέω ότι αν σαν παρατάξεις της αυτοδιοίκησης, σαν δήμαρχοι, σαν περιφερειάρχες δεν ξεσηκωθούμε, στην ουσία θα είναι σαν να αποδεχόμαστε το να καταστραφούμε κατά κάποιο τρόπο. Δηλαδή, αν το ρεύμα θα διπλασιαστεί
Είδαμε και όλα στους τελευταίους λογαριασμούς, ενώ μας διαβεβαίωνε η κυβέρνηση ότι θα αυξηθεί 2 ευρώ μόνο το ρεύμα, διότι έγιναν κινήσεις. Τώρα πια οι αυξήσεις είναι πολύ μεγάλες και μάλιστα όταν θα πάει και στους ιδιώτες, με δεδομένο ότι και τα δίκτυα πήγαν στους ιδιώτες, γιατί χάνοντας το ποσοστό στη ΔΕΗ, στα εργοστάσια της ΔΕΗ, χάνουμε και το ποσοστό σαν κράτος στα δίκτυα. Σημαίνει ότι και αυτοί που θα πάρουν τα δίκτυα θα μπορούν να αυξήσουν τις τιμές όσο θέλουν. Θα είναι ιδιώτες, θα σκέφτονται φυσικά το κέρδος. Είναι θεμητό ένας ιδιώτης να σκεφτεί το κέρδος. Άρα εμείς θα έχουμε από παντού αύξηση στις τιμές και στην κατανάλωση του ρεύματος. Κύριε Καλαβασίλη, πρόσφατα επαναλάβατε δημοσίευσεις σας και θέσεις σας με αντίδραση στα όσα συμβαίνουν στη ΔΕΗ. Πείτε μας δύο λόγια. Ναι. Τώρα με το μετοχικό πακέτο 750 εκατομμύρια ιδιωτικοποιείται πλήρως η ΔΕΗ και φεύγει το 51% από το ευρύτερο δημόσιο. Αυτό θα δημιουργήσει τεράστια προβλήματα. Για μας η ΔΕΗ αποτελεί επιχείρηση στρατηγικής σημασίας με εθνικές προεκτάσεις. Η χώρα μας δεν μπορεί να είναι εξαρτημένη από ξένα καύσιμα και ξένο μείγμα. Παράλληλα προσφέρει ένα κοινωνικό έργο τόσο στους αγρότες όσο στις ευπαθείς ομάδες στα νησιά παντού και είναι το τελευταίο καταφύγιο που κατά κάποιο τρόπο έχει την ασφάλεια στην τροφοδοσία της χώρας με ηλεκτρική ενέργεια. Αυτό θα πάψει να ισχύει και η τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος θα φύγει στα ύψη. Ένα δεύτερο και σημαντικό σημείο είναι η γενικότερη διάλυση της ΔΕΗ με την βίαιη απολιγνητοποίηση που δημιουργεί τεράστια προβλήματα στην περιοχή μας, προβλήματα όσον αφορά τη μείωση του εργατικού δυναμικού από 25.000 περίπου θα φτάσουν στις 2.000, ήδη η ΔΕΗ έχει ελάχιστο προσωπικό, ήδη έχουν σταματήσει φορτηγά εταιρείες και οδηγήθηκε ένας μεγάλος αριθμός εργαζομένων στην ανεργία και το άλλο και σημαντικότερο θα μειωθεί δραστικά το ΑΕΠ της περιοχής από 2,6 δις που είναι σε ελάχιστα ποσοστά. Τι λέμε εμείς? Ότι ο Δήμος σε συνεννόηση και ήδη μαζί με τον Δήμαρχο σε συνεργασία είπαμε να γίνει μια έκτακτη συνεδρίαση για να αντιδράσουμε και να φωνάξουμε και να πούμε ως εδώ και μη παρέκει, αφορά το μέλλον της περιοχής και αφορά το μέλλον της χώρας μας. Κοιτάξτε να δείτε, πρέπει να ασχοληθούμε όλοι γιατί η ΔΕΗ είναι μια υπόθεση που αφορά όλη την κοινωνία. Άρα λοιπόν κάνω ένα κάλεσμα να είμαστε ενωμένοι και αποφασισμένοι να αποτρέψουμε αυτήν την πολιτική. Όπως κάναμε άλλωστε και γνωρίζετε εσείς κύριε Μαυρίδη και στο παρελθόν με άλλες κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ και τα λοιπά της Νέας Δημοκρατίας και γενικότερα.